Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πότε είναι η σωστή χρονική περίοδος να κάνουμε συντήρηση στον ηλιακό μας. Το καλοκαίρι, όπως έχουμε ξαναπεί, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην ταράτσα που είναι ο ηλιακός είναι πολύ υψηλές. Μόνο και μόνο με τη θερμοκρασία που υπάρχει, το νερό θα το ζεστάνει. Και 5 λεπτά ήλιο να βγάλει, θα μας ζεστάνει το νερό και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Το χειμώνα είναι που πρέπει να είναι έτοιμος ο ηλιακός, ώστε και με μία ώρα ήλιο να μπορέσει να μας ζεστάνει το νερό, να κάνουν μπάνιο 2-3 άτομα όσο απαιτείται, να έχουμε τη maximum απόδοση. Πολλοί σπέβδουν μαζί με το κλιματιστικό μετά το Πάσχα να κάνουν και συντήρηση στον ηλιακό. Αυτό για μένα είναι λάθος, γιατί το καλοκαίρι θέλουμε δεν θέλουμε, ο ηλιακός θα δουλέψει στο maximum, θα χάσει υγρά και δεν υπάρχει και λόγος να τον έχουμε έτοιμο το καλοκαίρι, για το λόγο που είπαμε πριν. Ο ηλιακός πρέπει να είναι έτοιμος το χειμώνα. Με 10 λεπτά, ήλιο είπαμε το καλοκαίρι θα δουλέψει, ενώ το χειμώνα με 10 λεπτά δεν θα μας βγάλει νερό. Θέλει πάνω από μία ώρα. Εξάλλου το καλοκαίρι όταν φωνάξουμε τεχνικό να μας κάνει συντήρηση, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι μέσα, να βγάλει άλατα με τη θερμοκρασία που θα έχει το νερό, εκτός αν υπάρχει λάστιχο να κάτσει να ανακυκλώσει το νερό για να κρυώσει. Δεν θα γίνει σωστή δουλειά. Η καλύτερη περίοδος είναι τον Οκτώβριο να γίνει συντήρηση του ηλιακού. Αυτό προτείνω εγώ και αυτό κάνω.